Καλησπέρα Τεκμάνια, Δημήτρη Σαμπράζη εδώ και μόλις ανακοινώθηκαν τα Huawei FreeBuds Pro 2 και ήρθε η ώρα να αντικαταστήσω τα FreeBuds Pro μου, τα οποία χρησιμοποιώ εδώ και αρκετό καιρό σαν βασικά μου ακουστικά. Γιατί είναι βελτιωμένα και έρχονται σε συνεργασία με τη Devialet, co-engineered with Devialet, λέει πάνω στο κουτί, που είναι μια εταιρεία πολύ premium ήχου που δεν βάζει το όνομά της όπου να είναι, μόνο σε πολύ καλά προϊόντα ήχου. Έχω στα χέρια μου τα Silver Blue, αυτό που βλέπουμε και στο κουτί. Βλέπουμε εδώ πέρα high-res wireless audio, high resolution audio, wireless, ok, με την Devialet όπως είπαμε, Huawei, και στο πίσω μέρος βλέπουμε dual speaker premium sound. Αυτό εδώ πέρα σημαίνει ότι έχει ένα equalizer που το φτιάχνει την ώρα που ακούμε ανάλογα με τον περιβάλλοντα θόρυβο και από αυτό που παίζουμε, κρυστάλλινες κλίσεις και hear and be heard, ακούστε και ακουστείτε δυνατά και καθαρά. Έχουμε ένα Active Noise Cancellation καινούργια έκδοση 2. Τα προηγούμενα είχαν πολύ καλό Active Noise Cancellation, ανυπομονώ να δοκιμάσω και αυτά. Και συνδέονται παράλληλα σε δύο συσκευές. Το πρόσθετο σε σχέση με πέρσι, ένα πολύ σημαντικό, ότι είναι IP54, οπότε δεν θα έχετε θέμα με υδρότα και σκόνη. Οκ. Σου λέει ότι το IP54 είναι μόνο για τα ακουστικά και όχι για την θήκη. Λογικό μου ακούγεται. Οκ. Και εδώ ένα QR code για να κατεβάσουμε το AI Life App, για να κάνουμε τις ρυθμίσεις της συσκευής. Τα ακουστικά λοιπόν μόλις ανακοινώθηκαν, και εγώ τώρα δεν είμαι εδώ που είμαι τώρα. Είμαι στην Κωνσταντινούπολη για την ανακοίνωση. Εκεί έγινε φέτος η όλη φάση. Οπότε πάω να ανοίξω για να δούμε τι ψάρια πιάνουν, χωρίς πολλά πολλά στην πάντα. Εσείς, έχω φέρει και ένα P40 Pro εδώ για να κάνουμε τη σύνδεση. Δυστυχώς με τα ακουστικά, ρε γάμο, δεν μπορούμε να ακούσετε, δεν μπορείτε να ακούσετε εσείς τον ήχο, αλλά θα σας μεταφέρω εγώ τι ακούω και να δούμε και γενικότερα τις λειτουργίες που φέρνουν. Τα ακουστικά είναι εδώ, ωραίο, να το δούμε σε λιγάκι, και μέσα βρίσκουμε εδώ εγγύηση, quick start guide, USB για την φόρτιση, USB Type-C, USB σε USB Type-C, τα pads για να δούμε αυτό, να βρούμε αυτό που μας ταιριάζει, μια χαρά. Τα κλασικά βασικά που βρίσκουμε σε ένα ζευγάρι ηχεία, και πόσο μάλλον ένα ζευγάρι καλά ηχεία, γιατί με τα λες και μέτρια, αφού έρχονται στα 199 ευρώ στα καταστήματα. Τιμή παρόμοια με αυτή των περσινών, ελπίζω όμως να είναι σαφώς αναβαθμισμένα σε αυτό που θα ακούσω. Μέσα αυτό, πάμε λοιπόν στα ίδια τα ακουστικά. Να ξεκλειδώσω και το κινητό εδώ, να βγάλω αυτό. Πολύ όμορφη θήκη, έτσι ασημομπλέ, Huawei και Devialet πάνω. Όπως είπα, δεν βάζει εταιρεία την σφραγίδα της και την επωνυμία της όπου να είναι. USB για τη φόρτιση και λεντάκι που δείχνει τη στάθμη της μπαταρίας και όταν φορτίζει. Και εδώ είναι τα ίδια τα ακουστικά. Πήρανε μπρος. Αυτά δεν βγαίνουν έτσι εύκολα. Βγαίνουν πιο εύκολα. Πέρσι δεν βγαίνανε εύκολα. Πρέπει να πιέσεις και να τραβήξεις. Εδώ βγαίνουν πιο εύκολα, μαγνητικά φυσικά. Έτσι. Το βάζω λοιπόν στο αυτή, από εδώ και από εδώ, και ήδη δεν ακούω τίποτα. Εδώ έχουμε το κουμπάκι για το pairing. Βασικά έχω την αίσθηση ότι πρέπει να τα βάλω μέσα για να τα κάνω pairing. My bad. Κρατάω πατημένο. Οπ, γύρισε. Αναβοσβήνει το φωτάκι. Και... οπ, το είδε, ρε γαμώτο. Να το. Το είδε. High quality animation, ok. Connect.
και μπορούμε να κατεβάσουμε, λέει, με 5 MB μόνο animation για αυτή την φάση. Ωραίο animation. Connect και συνδεθήκανε. Αν πάμε στο Bluetooth και συνδεθήκανε στο Bluetooth, θα βλέπουμε συνδεδεμένα. Βγάζω από τη θήκη, βάζω στο αυτή. Πριν βάλω και το άλλο, βλέπουμε πως έχουμε και εδώ πέρα ένα σαν ηχείο, dual speaker που λέγαμε. Εδώ είναι το βασικό ακουστικό και εδώ βλέπω γρίλες. Βασικά εδώ πέρα δεν πρέπει να είναι ηχείο, εδώ είναι μικρόφωνο και κάτω μικρόφωνα. Και εδώ είναι δεύτερο ηχείο μαζί με τον αισθητήρα για το πότε τα φοράμε, για να καταλαβαίνει. Και φυσικά φαντάζομαι εδώ πέρα είναι touch. Να βάλω και αυτό. Έπαιξε το θόρυβο, συνδεθήκανε. Και να πάω στην εφαρμογή AI Life. Να πατήσουμε το συν. Και και συνδέονται, έχει 58% μπαταρία τα ακουστικά, 68% η θήκη, ok, FreeBuds Pro 2 και που είναι εδώ, Nemo, λέει. Πήρε update, για να μπω να τα χρησιμοποιήσω πρέπει να κάνει το firmware update. Ευτυχώς κατεβαίνει γρήγορα και είναι και Bluetooth 5 τα ακουστικά. Αναβαθμίστηκε λοιπόν το plugin, σου λέει να μάθεις τα gestures και εδώ πέρα έχουμε noise cancelling. Α, ok, τρέχουν Harmony OS, είναι available, λέει, για τα ακουστικά. Το περνάω και συνεχίζω. Έκανε λοιπόν την αναβάθμιση και το plugin κατέβασε και το firmware update έκανε που φτιάχνει, λέει, το noise cancellation κτλ. Εδώ βλέπουμε, σου λέει πάρ' τα έξω και βάλ' τα στο αυτί σου. Next. Ok. Start. Παίζει μουσική, σου λέει πίεσε εδώ. Nice. Τα πιέζεις για να σταματήσει και να ξεκινήσει. Εδώ στο πλάι. Με δύο πατήματα πάει στο επόμενο. Με τρία πάει στο προηγούμενο και με πάνω, swipe προς τα πάνω και με τα δύο δάχτυλα δυναμώνει την ένταση πολύ δυνατά και ανάποδα χαμηλώνει. Pinch και hold. Awareness. Τώρα ακούω τα πάντα γύρω μου, όλους τους ήχους γύρω μου ενισχυμένους. Off. Το φυσιολογικό. Και κλείσω το tutorial. Noise cancelling. Και πάτησα και άλλη μια φορά και ξεκίνησε μουσική. Να δώσω full ένταση. Δεν ακούω, δεν ξέρω αν φωνάζω. Προσπαθώ να μην φωνάζω γιατί δεν ακούω τίποτα τη φωνή μου. Το σταμάτησα. Δεν ακούω ούτε όταν είναι μυστήρα από τα φώτα που συνήθως ακούγεται στα αυτιά μου πέρα από το μικρόφωνο που είναι έτσι κατευθυντικό. Ωραίο μπάσο. Έχουμε εδώ πέρα και τα sound effects. Wow! Πολύ ωραίο μπάσο. Και έχει και bass boost. Νομίζω το default είναι το καλύτερο και έχει να φτιάξουμε και εμείς κάποιο με το equalizer. HD Voice. Τώρα δεν ξέρω πώς θα το περάσω.
Είναι μικρόφωνο στουντιακό για ηχογράφηση οργάνων και φωνής. Φαντάζομαι ακούτε. Εντάξει. Ο ήχος είναι εκπληκτικός. Είναι από τα καλύτερα ακουστικά που έχω ακούσει ποτέ και τώρα δεν ακούω καν τη φωνή μου. Όπως βλέπετε είναι 10 και 4 το βράδυ, δεν θέλω να φωνάζω, αλλά νομίζω ότι μιλάω ήδη πολύ δυνατά. Είναι εκπληκτικός ο ήχος, τρομερό μπάσο, πολύ ωραίες ψηλές πεντακάθαρες, κανένα τρίξιμο. Οι φωνές ακούγονται άριστα, πολύ γεμάτος και πλούσιος ήχος και οι μεσαίες εκπληκτικές. Η συνεργασία με την Devi Island έχει κάνει δουλειά από ό,τι φαίνεται. Πάρα πολύ καλά και καταλαβαίνω ότι φωνάζω γιατί έχω τον υπολογιστή δίπλα και βλέπω το equalizer από το μικρόφωνο. Wow. Φωνάζω και δεν μ' ακούω ακόμα και τώρα. Είναι... εντάξει, είναι συγκλονιστικό ο ήχος που έχει. Παιδιά, έχω παθεί κομπλόκο το αυτή τη στιγμή. Είναι φοβερά ακουστικά και αν κρίνω και από την αυτονομία του προηγούμενου μοντέλου δεν θα έχετε κανένα απολύτως θέμα. Όχι να βγάλετε τη μέρα και μέρες. Εκείνα, όταν είμαι έξω τέλος πάντων, με 3-4 ώρες την ημέρα ακρόαση και μου βγάζε... μια εβδομάδα μες στο νερό, ξέρω εγώ. Πάρα πολύ καλά ακουστικά. Τρομερή δουλειά και η θήκη έτσι, αυτό που είναι σαν βότσαλο, είναι πολύ βολικό. Δεν ξέρω, έχω πάθει σοκ με τον ήχο. Για 200 εκατοστάρικα, τι Apple και AirPods και μπούρδες που κάνουν πολύ πιο πάνω. Και είναι σήματα με iOS. Εκπληκτικά ακουστικά. Εκπληκτικά. Και αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει και εφαρμογή AI Life σε iOS. Οπότε θα έχετε όλα τα καλούδια. Θέλει λίγο συνήθεια στα gestures για να τα ελέγξουμε. Εγώ τα έχω συνηθίσει. Και όχι, πέσανε, δεν σπάσανε, τα δοκίμασα. Μιλάμε για φοβερά ακουστικά. Είναι σίγουρα τα ακουστικά που θα χρησιμοποιώ από εδώ και πέρα. Μέχρι τουλάχιστον το επόμενο μοντέλο. Πολύ ωραία φάση. Πάρα πολύ ωραία φάση. Έχω λίγο πάθει ένα κοκομπλόκο με τον ήχο. Είμαι και audio file. Μη σας πω ότι θα βάλω και στον υπολογιστή αν εγκαταστήσω τα μεγάλα ακουστικά που έχω. Πάρα πολύ καλά και πολύ άνετα στο αυτή. Εξαιρετικός ήχος, καλή αυτονομία, όλα πλέον αυτά έχουν. Θα βγάλει εύκολα τη μέρα και με τη θήκη βέβαια, με κάποια μικρά breaks. Με λίγο τα βάζεις στη θήκη και έχεις να ακούσεις άλλες, αν έχουν αδειάσει κανένα 2 ώρες ακόμα, με 5 λεπτά φόρτιση, ξέρω εγώ, έχεις άλλη 1 ώρα. Πάρα πολύ ωραία. Και σύμφωνα με την εταιρεία και στις κλήσεις είναι εξαιρετικό. Spoiler alert, τα έχω δοκιμάσει όταν μας τα δώσανε, είχαμε και κάποια να δοκιμάσουμε και έκανα κάποιες κλήσεις, τα βάλα στο κινητό μου και έκανα κάποιες κλήσεις, με ακούγανε εξαιρετικά, παρότι ήμουνα σε μαγαζί έγινε η παρουσίαση εδώ στην Ελλάδα πριν την ανακοίνωση, το pre-briefing που λέμε. Δεν ακούγαν τίποτα από τη μουσική του μαγαζιού, τίποτα από τον κόσμο που μιλούσε γύρω μου. Μια καφετέρια στην ουσία ήταν, ένα εστιατόριο καφετέρια. Δεν ακούγαν τίποτα, μου λέγανε ότι είναι λες και είσαι μόνο στο σπίτι. Πάρα πολύ καλά ακουστικά. Αυτά λοιπόν από τα FreeBuds Pro 2. FreeBuds 2 Pro, πώς το λέει, πλάκα.
FreeBuds Pro 2, εξαιρετικά ακουστικά, αξίζει να τα δοκιμάσετε και να τα αποκτήσετε με χίλια. Έχω πάθει σοκ και ειδικά για την τιμή αυτή, αν πας για ένα καλό ζευγάρι Bluetooth ακουστικών, είναι must, είναι πάρα πάρα πολύ καλά. Αν σας αρέσει το βίντεο, thumbs up, σαν πάνω έχετε κάνει ήδη, λίγα σωμίδα στην περιγραφή, καμπανάκι να παίρνετε ειδοποιήσεις και να είστε όλοι καλά, να ακούτε μπόλικη μουσική και μέχρι το επόμενο βίντεο, τα λέμε!